κύριο Μάνη. Καλά είστε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Εμείς έχουμε και γενικά καλή διάθεση μετά το νησί. Εγώ ήμουν και το 2001-2004 λιμενάκι Σαντορίνης. Οπότε εντάξει. Οπότε υπάρχει μια έτσι διάθεση. Είναι τιμή για το λιμάνι της Ερμόπολης και για το λιμάνι Θεοσύρου. Έτσι και ανεπισήμως θα σας πει και ο κύριος Εμπορικός Διευθυντής, έτσι πρόκειται να μπει και στα δρομολόγια της εταιρείας μας. Μέχρι τα δεκαετία έχει αναδείξει πολλά. Είναι και ιστορικό νησί. Έχει πολλά αναδείξει. Με αφορμή έτσι την πρώτη επίσκεψη εδώ πέρα του κυρίου σας και στο πρόσωπό σας, το Δημαρχείο θέλει να δώσει. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Η οποία του Δημαρχείου να κοσμεί εκεί πέρα τη γέφυρα του πλοίου. Βεβαίως. Έτσι, να σας δώσω και εγώ μια πλακέτα του πλοίου μας. Να είστε καλά. Και από μια κόλτο. Και από μένα τώρα έτσι, μια πλακέτα από το πλοίο το δικό μας, έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Έχω πέρα να πάρει η Λογική Σύρου ήταν μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Μια κοπέλα να πάρει. Ψάχνουμε να βρούμε καινούργιους πρόεδρους. Σύρου είναι ένα νησί το οποίο συνδυάζει πολιτιστική κληρονομιά. Ιστορία η οποία γυρνάει πολλά χρόνια πίσω, για να μπούμε αιώνες πίσω. Για όποιον είναι ναυτικός, μπορεί να σημαίνει και πολλά πράγματα από πλευράς ναυτικής εκπαίδευσης. Πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς από τους επιβάτες που ενδιαφέρουμε έρχονται στην Ελλάδα για θρησκευτικό τουρισμό. Το έχει και αυτό. Έχει λοιπόν και αυτό. Πέρα από τη φυσική ομορφιά, πέρα από τα υπέροχα κτίρια. Αυτό το οποίο χρειάζεται για να κάνεις ένα προορισμό να γίνει γνωστός είναι ουσιαστικά να αρχίσεις να το βάζεις μέσα σε προγράμματα ξέρων ταξιδιωτικών οργανισμών. Αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, θέλει χρόνο. Και σίγουρα θέλουμε και τη δική σας επανάσταση, την οποία την έχουμε. Η πιθανότατα μέσα στη χρονιά, πέρα από τα προγράμματα τα οποία κάνει η εταιρεία, τα οποία έχουν και ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που αφορά κυπριακές πλασίδες, προϊόν δηλαδή που ξεκινάει από την Κύπρο και έρχεται στο Αιγαίο, και να γυρνάει πάνω πίσω. Θα δείτε λοιπόν το καλύπτο να έρχεται μέσα στην εταιρεία σε ζώνη στη ΣΕΡΑ. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση ακριβώς αυτό το πρόγραμμα το οποίο κάνουμε τώρα να το επαναλάβουμε στα τέλη Μαΐου. Πάλι μια Δευτέρα, όχι με το Μάντσεστερ, με ένα μικρότερο πλοίο το καλύψω. Οι πιθανότητες είναι πολύ μεγάλες. Για την επόμενη χρονιά θα το ξέρουμε μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Οι πιθανότητες για την επόμενη χρονιά να συμπεριλάβουμε τη Σύρο πλέον σε μια πιο μεγάλη έκταση και πιο μεγάλη συχνότητα συζητιέται. Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση από πλευράς εταιρείας, γιατί ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει τα προγράμματα μας για το 2012. Πιστεύουμε να είμαστε σε θέση να σας πούμε κάτι πιο θετικό. Ίσως και πριν το Πάσχα. Λόγω της εμπειρίας το προηγούμενο λιμάνι που ήμουν λιμενάκης στο λιμάνι Σαντορίνη με μεγάλη τουριστική παιδεία, τα προγράμματα θα βγαίνουν πολύ αρχή της προηγούμενης περίοδους για το επόμενο έτος και ένα βασικό έτσι, θέμα που ακούγονταν είναι και η λιμενική υποδομή. Όπου η λιμενική υποδομή της Σύρου είναι από τις πλέον κατάλληλες στο Αιγαίο. Ναι. Το λιμάνι, δηλαδή ας πούμε η Σαντορίνη, ας πούμε, υπήρχε εξυπηρέτηση 5-6 κρουαζιοπλοίων ταυτόχρονα σε μπάγκο ή στο Αγκυροβόλιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακόμα και στην οικονομική διαχείριση του πλοίου. Εδώ πέρα λοιπόν αυτό το πράγμα είναι ένα πλεονέκτημα του λιμένα Σύρου. Και πλεονέκτημα είναι ότι έχετε ζωή και off season, που άλλα νησιά δεν το έχουν. Εδώ όσοι είναι μόνιμοι κάτι και είναι μόνιμοι κάτι. Και πάμε κάποιες γιορτές με έντονο θρησκευτικό ενδιαφέρον. Και μια διακοπή, να παρακολουθούμε κάτι για τους κυρίους και τις κυρίες. Και μπορείτε να προσεγγίσετε πλοία που κάνουν κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί δεν υπάρχει άλλο νησί στις Κυκλάδες που μπορούν να δεχτούν πλοία το χειμώνα. Έτσι. Και πρέπει να το εκμεταλλευτείτε αυτό. Ήπαξη ναυπηγείου κοντά, ύπαρξη σε καβίν, σταθμού ανεβοδιασμού κρασίμου. Και το νησί αυτό, επειδή δεν έχει κορεστεί τουριστικά, ούτε έχει η δημοτροπία τουριστικών έτσι παρά νησιών με μεγάλη πόδευμα, είναι και πολύ φιλόξενοι οι παραδοσιακοί φιλόξενοι νησιώτες. Και μην χαλάσετε.
Βέβαια, έχετε και παλιές οικογένειες οι οποίες έχουν φροντίσει να έχουν κρατήσει το νησί σε κάποιο επίπεδο. Έτσι. Για το νησί δεν έχει υποστεί αυτά που έχουν υποστεί άλλα νησιά. Σε όλα τα νησιά υπάρχει πρόοδος και εξέλιξη. Εδώ έχετε κρατήσει, δόξα τω Θεώ και την υποδομή σας. Δεν χρειάζεται να φτιάξει πιο μεγάλους δρόμους, ούτε να χαλάσει δρόμους και η πεζόδρομη μια χαρά είναι. Έτσι. Όλα αυτά όπως τα έχετε κάνει είναι καλό στο άνθρωπο. Το κυριότερο είναι ότι έχετε ζωή 12 μήνες χρόνια. Το παδικέ πόλει που θα υπάρχει είναι ένα νησί και με έντονο θρησκευτικό χαρακτηριστικό. Η συμβίωση χριστιανών θρέων και χριστιανών καθολικών, χωρί κανένα πρόβλημα, και υπάρχει με το Πάσχα που εδώ πέρα είναι ξεχωριστό. Ήρθα από τη Μασσαλία εχθέ και είχε προγραμματιστεί να έρθει στον Πειραιά 28 με προοπτική να ξεκινήσει την πρώτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το διάστημα οργανώθηκε αυτή η κουραζιέρα τον τελευταίο μήνα. Τελευταίο... Τόσο. Έτσι. Οργανώθηκε, βγήκε στην αγορά και πραγματικά έγινε sold out. Η κουραζιέρα αυτή πουλήθηκε χωρίς να διαφημιστεί. Πολύ σημαντικό. Το πλοίο δεν το ήξερε κανείς. Ήξεραν ότι υπάρχει το πλοίο. Ήταν πάρα πολύ ελκυστικό το δρομολογείο. Ειδικά για την ελληνική αγορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 99,99% Έλληνες. Είναι ζήτημα, νομίζω δεν πρέπει να έχουμε. Τέσσερις καμπίνες. Ναι, ούτε. Δεν είναι άνθρωποι μόνο μεγάλης ηλικίας όπως θα πίστευε κανείς. Υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι. Το σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν άδεια από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη για να πάνε μια κρουαζιέρα. Το δρομολόγιο σίγουρα ήταν ελκυστικό. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Τουλάχιστον το δρομολόγιο έχω... μαζί και το οικονομικό. Ήταν ένα πακέτο μαζί. Ήταν δρομολόγιο, τιμή, χρόνο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε λίγο πριν από το Πάσχα, μετά την 25η Μαρτίου. Έτσι, η τιμή ναι, ήταν ελκυστική. Το μέγεθος του πλοίου, εκτός από οικονομίες κλίμακος, σου επιτρέπει να, σε εισαγωγικά να μπορείς να ρυθμίσεις και με ένα πιο λογικό τρόπο τις τιμές.